Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε αντίθεση με ορισμένους που προσπάθησαν να πάνε τη συζήτηση σε άλλα ζητήματα ή να δημιουργήσουν μια αίσθηση έντονης αντιπαράθεσης, η δική μου αίσθηση είναι ότι από τη σημερινή συζήτηση, όσοι την παρακολούθησαν με προσοχή και όχι απλά κάποιες ατάκες, θα διαπιστώσουν ότι πάνω στις βασικές κατευθυντήριες γραμμές της εξωτερικής μας πολιτικής ό,τι αφορά το Κυπριακό, διαμορφώνεται, θα έλεγα, μία, δεν θα πω τη λέξη συνένεση, αλλά μία σύμπτωση απόψε. Και βεβαίως θέλω να επισημάνω ότι η εξωτερική πολιτική γενικότερα, αλλά και ειδικότερα, όταν βρισκόμαστε μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις, σε κρίσιμες εξελίξεις, δεν ενδείκνεται, δεν είναι το πεδίο για εντυπώσεις ή για μικροπολιτικά, μικροκομματικά ωφέλη. Πιστεύω λοιπόν ότι από τη σημερινή συζήτηση μπορούμε να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα. Θα πω επιγραμματικά σε ό,τι αφορά το Κυπριακό και την πορεία από εδώ και στο εξής, 4 σημαντικά συμπεράσματα. Πρώτο, ότι υπάρχει μία ευρύτατη συναντήληψη των πολιτικών κομμάτων στην ανάγκη διαρκούς προσπάθειας για την εξέβρεση δίκαιης και βιώσιμης λύσης στο κυπριακό πρόβλημα, χωρίς εγγυήσεις, χωρίς στρατούς κατοχής, χωρίς στρατό κατοχής στο νησί και βεβαίως χωρίς παρεμβατικά δικαιώματα τρίτων χωρών σε μια επανενωμένη, αυτόνομη, ανεξάρτητη Κύπρο, κράτος, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το δεύτερο συμπέρασμα το οποίο θα μπορούσαμε, νομίζω, αβίαστα να καταλήξουμε είναι ότι επίσης υπάρχει μια συναντήληψη, ευρύτατη μάλιστα, στην ανάγκη να στηριχθούν οι προσπάθειες της κυπριακής δημοκρατίας και της εκλεγμένης ηγεσίας της, του Προέδρου Αναστασιάδη. Στην επιλογή του οποίου βεβαίως και προφανώς του πολιτικού συστήματος της Κύπρου που έχει τις δομές συνεννόησης που καμιά φορά είναι και πιο προωθημένες από τις δικές μας εναπόκειται το τελικό βάρος της λήψης των κρίσιμων αποφάσεων. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε, παρεμβαίνουμε πολύ ουσιαστικά στο θέμα που αφορά τη συζήτηση όπου εμπλέκονται οι κύριες δυνάμεις. Παρεμβαίνουμε πολύ ουσιαστικά στη διαμόρφωση ενός διεθνούς περιβάλλοντος ικανού να βοηθήσει τις προσπάθειες της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά η τελική απόφαση ανήκει στην Κυπριακή Δημοκρατία και στην ηγεσία της. Το τρίτο σημείο, νομίζω ότι επίσης συμφωνούμε στην ανάγκη αξιοποίησης αλλά και ευάθυνσης των ερισμάτων σε ό,τι αφορά το ρόλο της Κύπρου όχι μόνο ως ανεξάρτητο κράτος μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, αλλά και ως κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως η αξιοποίηση όλων των διεθνών και ευρωπαϊκών ερισμάτων, διότι ξέρετε, το Κυπριακό δεν είναι ένα ζήτημα ελληνοτουρκικής διαφοράς. Είναι ένα διεθνές, ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα που ξεκίνησε με τη μορφή που έχει σήμερα, με την μορφή ενός κορυφαίου ζητήματος που αφορά τη διεθνή συζήτηση, με την παράνομη εισβολή και κατοχή μέρους της Βόρειας Κύπρου από κατοχικά στρατεύματα τουρκικά. Το τέταρτο σημείο που επίσης πιστεύω ότι υπάρχει, διαπιστώνω τουλάχιστον, μία ευρύτατη σύμπτωση, είναι η υποστήριξη από την πλευρά της Ελλάδας του αναφέρετου δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας να αξιοποιήσει κατά τη δική της επιλογή, ως προς τον τρόπο και τον χρόνο, όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Νομίζω να μείνουμε σε αυτές τις 4 αναφορές. Μπορεί να βρει κανείς και περισσότερες. Αλλά πιστεύω
ότι αυτές είναι τέσσερις βασικές αναφορές στις οποίες η μεγάλη πλειοψηφία των βουλευτών θα μπορούσε να συγκλίνει και συγκλίνει. Επιτρέψτε μου ωστόσο να επισημάνω ότι εν ώψη της προφανούς αδυναμίας να αποτυπωθούν σοβαρές διαφωνίες στο κυπριακό ζήτημα και στους χειρισμούς της ελληνικής πλευράς, υπήρξε η προσπάθεια ορισμένων να συγκροτήσουν διαφωνίες σε άλλα ζητήματα. Άλλοι με σοβαρό τρόπο τα έθεσαν, άλλοι με όχι τόσο σοβαρό τρόπο για μια συνεδρίαση της εθνικής αντιπροσωπείας εν ώψη σημαντικών αποφάσεων ή και εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή. Δεν μπορεί δηλαδή ελαφρά την καρδία ακόμη και πολιτική αρχηγή μικρότερων κομμάτων να ανεβαίνουν σε αυτό το βήμα και να μιλάνε για θερμά επεισόδια και για αδυναμία ανταπόκριση ελληνικής πλευράς. Αυτά τα θέματα δεν συζητούνται με αυτόν τον ευτελή τρόπο. Και νομίζω ότι από τη δική μας πλευρά και όσες διαφωνίες μπορεί να έχουμε με τα κόμματα της μείζωνος αντιπολίτευσης, την αξιωματική αντιπολίτευση και άλλα κόμματα, έχουμε κάνει ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υπάρχει μια διαρκής ενημέρωση και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων στα κρίσιμα, επαναλαμβάνω, εθνικά θέματα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν το θέμα που έθεσε ο κ. Μητσοτάκης για το ονοματολογικό, θα ήθελα να διαβεβαιώσω το σώμα ότι με την ίδια υπευθυνότητα που διαχειριστήκαμε ένα κρίσιμο θέμα, κρίσιμες φάσεις διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό, με την ίδια υπευθυνότητα θα διαχειριστούμε όταν έρθει η ώρα και το ονοματολογικό. Έχει αλλάξει η κυβέρνηση στη γειτονική χώρα. Είναι προφανές ότι επίκειται να ξεκινήσει ένας νέος γύρος διαπραγμάτευσης. Όταν ξεκινήσει, θα υπάρχει πλήρη ενημέρωση των κομμάτων, ανοιχτή, και θα ήθελα να σας επισημάνω ότι όταν έρθει και αν έρθει εκείνη η ώρα να πάρουμε κρίσιμες αποφάσεις, να μην ανησυχείτε, διότι μέλημά μας δεν θα είναι απλά και μόνο να συγκροτήσουμε μια σύμπτωση εντός του κυβερνητικού συνασπισμού, αλλά μια ευρεία σύμπτωση απόψεων για τη θέση και στάση της χώρας, επαναλαμβάνω, σε ένα κρίσιμο εθνικό θέμα, μια ευρεία σύμπτωση που θα αφορά όλες τις πτέρυγες του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Επαναλαμβάνω, τα κρίσιμα αυτά θέματα που δεν αφορούν το παρόν, αλλά το μέλλον της χώρας, τη θέση και το ρόλο της χώρας στο διεθνές στερέωμα, δεν ενδείκνυται για τέτοιου είδους μικροκομματικές αντιπαραθέσεις που αφορούν το παρόν. Είναι θέματα που αφορούν το μέλλον και με τέτοια ενόραση πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε. Τέλος, επιτρέψτε μου δύο παρατηρήσεις. Κύριε Μητσοτάκη, έχετε δίκιο ότι το 2008 αυτή ήταν η θέση του Υπουργείου Εξωτερικών και του κ. Κουμουτσάκου που ήταν εκπρόσωπος τότε στο Υπουργείο Εξωτερικών. Όμως θέλω να σας υπενθυμίσω, είπα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά ως εκπρόσωπος τότε είχα την ευθύνη να εκφράζετε την επίσημη θέση του Υπουργείου. Όμως θα ήθελα να υπενθυμίσω και σε εσάς και σε όλο το σώμα ότι η ιστορία της διαπραγμάτευσης για το Κυπριακό της χώρας μας δεν ξεκινά το 2008. Και να σας θυμίσω ότι κάποτε είχαμε καταλήξει και σε ένα σχέδιο το οποίο είχε έρθει, είχε εγκριθεί και είχε ο σχέδιο, εν πάση περιπτώσει, για διαθέσεις ψηφοφορία στην Κύπρο και το είχε απορρίψει ο κυπριακός λαός. Θέλω λοιπόν να υπενθυμίσω και σε εσάς αλλά και στο σώμα ότι το σχέδιο ΑΝΑ δεν προέβλεπε την κατάργηση της συνθήκης των εγγυήσεων, την άμεση κατάργηση συνθήκης των εγγυήσεων και του παρεμβατικού δικαιώματος της Τουρκίας. Και θέλω επίσης να σας υπενθυμίσω ότι το σχέδιο ΑΝΑ, άκουσα και την κυρία Γεννηματά που μάλλον δεν θα είναι καλά ενημερωμένη, το σχέδιο ΑΝΑ προέβλεπε την κατάργηση των εγγυήσεων όταν η Τουρκία θα έμπαινε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, του Αγίου Ποτέ. Άρα λοιπόν, εύχομαι να μην είναι του Αγίου Ποτέ, εύχομαι να γίνει. Γιατί ταυτίζεται η άποψή μας, κύριε Μητσοτάκη, στο ότι η Ελλάδα θα πρέπει ενεργά να στηρίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας και ως μοχλό, αν θέλετε, πίεσης για τον εκδημοκρατισμό στη γείτονα χώρα. Όμως,
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και παρακαλώ την προσοχή σας, γιατί λέω πράγματα τα οποία... Λίγο ησυχία παρακαλώ. ...μπορούν αμφιβολίας. Όμως, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι με τόση έμφαση στον πυρήνα, στο κρίσιμο θέμα του κυπριακού προβλήματος, ετέθηκε επί των τύπων των ύλων το ζήτημα για πρώτη φορά τώρα. Σε αυτό το γύρο της διαπραγμάτευσης, σε αυτή την προσπάθεια που κάναμε και συνεχίζουμε, γιατί θα συνεχίσουμε να κάνουμε, για να δοθεί μια βιώσιμη και ουσιαστική λύση στο κυπριακό πρόβλημα. Χωρίς να υποτιμούμε τα ζητήματα της εσωτερικής πτυχής. Άλλωστε σε αυτά δεν εμπλεκόμαστε. Παραμονάχα ενθαρρύνουμε τις δύο πλευρές να είναι επικοδομητικές. Όμως ο πυρήνας του κυπριακού προβλήματος, αν δεν υπόκειται στο γεγονός ότι η τουρκική πλευρά διαρκώς διεκδικεί να έχει τη δυνατότητα παρέμβασης, επέμβασης σε μια ανεξάρτητη χώρα και μάλιστα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν είναι αυτός ο πυρήνας, ποιος είναι? Ορθώς λοιπόν για πρώτη φορά σε εντατικές διαπραγματεύσεις και σε τελικό γύρο η ελληνική πλευρά έθεσε επιτακτικά αυτό το ζήτημα. Και θέλω, για του λόγου του αληθές, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Κουμουτσάκο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δεν θα τα καταθέσω στα πρακτικά, γιατί είναι εμπιστευτικά έγγραφα, αλλά στους αρχηγούς των κομμάτων, βεβαίως ο Υπουργός Εξωτερικών θα έχει τη δυνατότητα να τα δώσει, να τα δείτε. Αναφέρομαι στην αναφορά του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Ιουλίου, σε ό,τι αφορά το σχέδιό του για τη λύση, για την επικείμενη λύση, κάνει σαφή αναφορά στην πρώτη διάσκεψη του Γενάρη της Γενέβης. Είναι έγγραφο το οποίο θα σας το δώσουμε να έχετε τη δυνατότητα να το διαβάσετε αναλυτικά. Μιλάω για το τωρινό έγγραφο του 17. Κάνει λοιπόν σαφή αναφορά στην έκθεσή του για τα πεπραγμένα. Λοιπόν, κάνει σαφή αναφορά σε ό,τι αφορά την πρώτη διαδικασία της Γενέβης, ότι σηματοδότησε ένα ιστορικό και αποφασιστικό στάδιο κατά τις συνομιλίες, καθώς ήταν η πρώτη φορά στην ιστορία που οι δύο κοινότητες και οι τρεις εγκύδριες δυνάμεις συναντήθηκαν προκειμένου να συζητήσουν το κεφάλαιο ασφάλειας και εγγύσεων. Διότι στο σχέδιο ΑΝΑΝ που εδόθη προς έγκριση στον κυπριακό λαό δεν υπήρχε ούτε καν συζήτηση εις το κρίσιμο θέμα της ασφάλειας και των εγγύσεων. Άρα λοιπόν, το Υπουργείο Εξωτερικών και Ελληνική Κυβέρνηση είχε μια συμπαγή στρατηγική και γραμμή υπεράσπισης των κρίσιμων εθνικών συμφερόντων επί της ουσίας και όχι τύπης. Και αν ορισμένες φορές σε αυτό την χάνει, να μην διαφωνούμε, δεν είναι κακό να το λέμε και δημόσια. Δεν χάνουμε από αυτό. Τελειώνω απαντώντας και προς την πλευρά του κ. Θοδωράκη, που έθεσε το ζήτημα για το κατά πόσο αυτά τα οποία σήμερα εμείς είπαμε ενημερώνοντας το Κοινοβούλιο, θα είναι και οι διαπιστώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ειρήσει το εμπαρόδο να πω ότι επίσης για πρώτη φορά πετύχαμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι παρούσα στις διαπραγματεύσεις και να υπάρχει και η ουσιαστική αναφορά στις αποφάσεις του Συμβουλίου Κορυφής για το Κυπριακό. Κύριε Θεοδωράκη, δεν θα απαντούσα αν δεν ήξερα ότι γίνεται μια προσπάθεια από ορισμένους κύκλους για άλλη μια φορά να διαμορφωθεί η εντύπωση ότι εντάξει, δεν φταίει τόσο η Τουρκία που ήταν εν τέλει στο διατάφτα, όχι στις δηλώσεις στους διαδρόμους, αλλά στο διατάφτα, αδιάλακτη στο πιο κρίσιμο ζήτημα, στο παρεμβατικό δικαίωμα και στην παρουσία των στρατευμάτων, αλλά φταίει η Σόμποσα ή ενδεχομένως και περισσότερο η ελληνοκυπριακή ή η ελληνική πλευρά. Και θα ήθελα να σας παραπέμψω στις επίσημες δηλώσεις, αλλά φαντάζομαι ότι θα έχετε τη δυνατότητα, αν δεν την έχετε,
Φαντάζομαι ότι θα υπάρχει τρόπος να διαπιστώσετε ότι και κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων αλλά και μετά όλες οι πλευρές, αναφέρομαι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον ΟΗΕ, απέδωσαν τα εύσημα στην ελληνική πλευρά για το πόσο επικοδομητική και δημιουργική στάση κράτησε στις διαπραγματεύσεις. Διότι ήμασταν η μόνη πλευρά που στο τραπέζι διαπραγμάτευσης καταθέσαμε προτάσεις, νέες ιδέες και μιλάγαμε επί της ουσίας, ασκώντας κριτική όχι σε ανεμόμιλους, αλλά στις προτάσεις που είχαμε στη διάθεσή μας. Θα το διαπιστώσετε, δεν θέλω να αντιδικήσω, και πράγματι θα ήταν μεγάλο πρόβλημα αν ίσχυε αυτό που λέγατε, αλλά δεν ισχύει. Βεβαίως, δυστυχώς δεν έχουμε λύση. Και αυτό είναι το μεγάλο θέμα. Όχι να παίρνουμε εύσημα, αλλά να έχουμε λύση. Αλλά πιστέψτε με, εάν δεν υπάρξει η ουσιαστική βούληση από την πλευρά της Τουρκίας για λύση στο Κυπριακό, δύσκολα θα βρεθεί λύση. Αλλά εμείς πρέπει να επιμείνουμε. Με τις συμμαχίες μας, με τις κρυστάλλινες θέσεις μας, αξιοποιώντας τον ευρωπαϊκό και τον διεθνή παράγοντα, για να υποχρεώσουμε σε μια πιο ευέλικτη στάση την τουρκική πλευρά. Και κλείνω με το θέμα του φακέλου. Να μην έχετε επιφυλάξει, κύριε Μητσοτάκη. Να μην έχετε επιφυλάξει, διότι εδώ δεν πρόκειται για μια προσπάθεια που ξεκίνησε χθες. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο, δεν κάνω λάθος, από την πλευρά των δύο εθνικών αντιπροσωπιών. Είναι ένα ηθικό χρέος από την πλευρά μας η παράδοση του φακέλου της Κύπρου στην Κυπριακή Βουλή και κατ' επέκταση στον Κυπριακό λαό. Και να πω και κάτι άλλο, ξέρετε, χωρίς να θέλω να αντιδικήσω με το επιχείρημά σας ότι έχετε επιφυλάξει σε σχέση με τη χρονική συγκυρία, αλλά πάντοτε όταν άνοιγε αυτή η συζήτηση να παραδοθεί ο φάκελος, πάντοτε αυτό δεν ήταν το επιχείρημα, ότι δεν είναι καλό το timing τώρα, δεν είναι καλή η χρονική συγκυρία, πάντοτε. Και πάντοτε ενδεχομένως θα υπάρχουν, όσο δεν λύνεται και το Κυπριακό, όσο δεν μάλλον, θα υπάρχουν ενστάσεις, επιφυλάξεις. Πιστεύω ότι δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα μα τίποτα. Η Ελλάδα, η ελληνική δημοκρατία, αλλά και η κυπριακή δημοκρατία από την αλήθεια. Η αλήθεια, όσο και αν πολλές φορές είναι σκληρή, πάντοτε είναι λυτρωτική. Και πάντοτε μπορεί να ανοίξει δρόμους δημιουργικούς. Να δοθεί λοιπόν φως στην αλήθεια. Μην ανησυχείτε, δεν πρόκειται αυτό να γίνει χωρίς συνεννόηση. Δεν πρόκειται αυτό να γίνει με έναν τρόπο αποσπασματικό. Άλλωστε έχουν υπογραφεί τα σχετικά πρωτόκολλα, νομίζω με ομοφωνία, της Συνόδου των Προέδρων, τα οποία πρωτόκολλα ανάμεσα στις δύο εθνικές αντιπροσωπείες προβλέπουν ότι θα γίνει μεν η παράδοση, το άνοιγμα όμως του φακέλου θα γίνει όταν και οι δύο πλευρές εκτιμήσουν, ελπίζω αυτό είναι ένα ζήτημα για το οποίο ο Πρόεδρος θα μας ενημερώσει, ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Αλλά νομίζω ότι είναι ένα ηθικό χρέος από την πλευρά μας να παραδοθεί το φάκελο στην Κυπριακή Δημοκρατία και στον Κυπριακό λαό. Ευχαριστώ.